Ως μια εγκληματική ενέργεια με απρόβλεπτες συνέπειες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η κίνηση αγνώστου να πετά πέτρες και ξύλα από παράδρομο του ΒΟΑΚ στο ύψος του Κατσαμπά με στόχο οδηγούς αυτοκινήτων και δικύκλων. Η δράση του ξεπερνά την ανθρώπινη λογική, ενώ οδηγοί θύματα του και κάτοικοι της περιοχής τον χαρακτηρίζουν παρανοϊκό. Κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες στην ενέδρα σε σημείο του συγκεκριμένου παραδρόμου και εξφενδονίζει κάθε λογής αντικείμενα από ύψος 15 μέτρων. Τις πέτρες πάρτε με την κάμερα να δείτε και πόσο μεγάλες είναι και πόσο επικίνδυνες. Και κοιτάξτε πόσα αυτοκίνητα έρχονται. Άμα γίνει μια καραμπόλα και σκοτωθούν εδώ πέρα οι άνθρωποι, φταίνε τίποτα σε τίποτα. Γιατί κάνει ζημιές πολλές, αλλά δεν τον προλαβαίνουμε να τον πιάσουμε. Αλλά το κάνει επανειλημμένος. Μπουκάλια πετάει σε γυάλινα, πετάει πέτρες, πετάει ξύλα, πετάει. Και όχι μόνο αυτά. Το τελευταίο συμβάν καταγράφηκε χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6. Θύματά του, τρεις αλλοδαποί οι οποίοι επέστρεφαν από την εργασία τους και κατευθύνονταν προς το Ηράκλειο. Για καλή του τύχη, το κομμάτι τσιμέντου που έριξε ο δράστης βρήκε στόχο το μπροστινό παμπρί στο αυτοκινήτου τους, το οποίο και έσπασε. Οι ίδιοι αντιλήφθηκαν άμεσα ποιος προχώρησε στην συγκεκριμένη ενέργεια, ωστόσο ήταν αργά για να τον εντοπίσουν καθώς ο δράστης με το δίκυκλό του έγινε καπνός. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται αντικείμενο να χτύπησε και οδηγό δικύκλου, η οποία ωστόσο για καλή της τύχη φορούσε κράνος. Όπως έρχομαι από τη δουλειά, περνάω εκεί, βλέπω πέτρα μπροστά και παίρνω την ασφάλεια, έρχεται η ασφάλεια εδώ. Εγώ συνολικός, εμένα μου ήρθε η πέτρα. Αν του είχε έρθει αυτού που οδηγούσε, θα είχε γίνει. Εγκληματική ενέργεια, όταν πετάει τόσες πέτρες μέσα στην εθνική οδό από τόσο ύψος και σπάει το κεφάλι της γυναίκας, σπάει τον μπαμπρί του ανθρώπου, δεν είναι επικίνδυνο τι είναι. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Οι κάτοικοι, τα σπίτια των οποίων βρίσκονται κοντά στον παράδρομο που έχει ως σημείο δράσης ο άγνωστος άνδρας, απειλούν ότι θα πάρουν τον νόμο στα χέρια τους αν η αστυνομία δεν επιληφθεί του σοβαρού αυτού θέματος, το οποίο, όπως καταγγέλουν, τους απασχολεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κανείς να μπορεί να κάνει κάτι. Οι κινήσεις και ο τρόπος δράσης του αγνώστου ξεπερνά την νεανική πλάκα και αγγίζει παρανοϊκά όρια. Είναι απελπισμένοι μας, γιατί είμαστε γειτόνιοι εδώ και αντιμετωπίζουμε τώρα και 5 χρόνια το πρόβλημα αυτό. Και πρέπει ο κύριος αυτός να εντοπιστεί και να λάβει τα μέτρα. Και η αστυνομία, και η πολιτεία, και ο Δήμος, δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Ερωτηματικό παραμένει αν ο δράστης έχει και συνεργό. Όπως τονίζουν κάτοικοι, είναι θέμα χρόνου να προκληθεί κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα, καθώς στο τμήμα του ΒΟΑΚ που πέφτουν βροχή οι πέτρες, αναπτύσσονται πολύ υψηλές ταχύτητες και μπορεί εύκολα κάποιος οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του.